Ένα σχόλιο από τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης είναι στην Πρώτη Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Θέλω να μου δώσετε μια δική σας προβολή, σύντομη σε τίτλους, τι βλέπετε να γίνεται μετά τη Δευτέρα. Ο αγώνας συνεχίζεται, ακριβώς, θα έλεγε κάποιος από την αριστερά, αλλά και από τη δεξιά το ίδιο λένε. Το σημαντικό αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση στον τόπο. Και προφανέστατα ότι τον τόνο στην κυβέρνηση που θα υπάρχει θα το δώσει ή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι πλέον και με τα μηνύματα τα οποία έχουν ληφθεί και με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο βαθμό που έχουν γίνει, αλλά κυρίως με την Ισπανία που τρομάζει την Ευρώπη, υπάρχει όλο το πλαίσιο να υπάρξει μια κυβέρνηση με κεντρικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία που θα μπορέσει να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του μνημονίου και να κρατήσει με ασφάλεια τη χώρα στην Ευρώπη. Αντιθέτως, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με δηλώσεις του τύπου αν το ευρώ είναι ή δεν είναι φετίχ, το αν θα πάμε με τσαμπουκά. Μάλιστα. Το αν υπάρχει σχέδιο Β, το οποίο όμως δεν το λέμε στον ελληνικό λαό, είναι ένα μυστικό υπερόπλο σχέδιο που δεν το λέμε, είναι μια κυβέρνηση που ενδέχεται να ενδυναμώσει τις φωνές στην Ευρώπη που λέει κόψτε τη γάγκρανα που λέγεται Ελλάδα. Και αυτό, μάλιστα, δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί. Φυσικά, για να το κρατήσω αυτό στο αρχείο, εσείς δεν αποκλείετε το ενδεχόμενο ακόμη και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η κατάσταση να εκτραγυνθεί και να μας διώξουν ως Ιφηγένεια? Όχι, εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση λέει κόψτε τη γάγκρανα που λέγεται Ελλάδα, η άλλη τάση λέει παιδιά να δώσουμε μια συνολική λύση, μπήκε και η Ισπανία. Μείνετε εδώ. Η μάχη είναι ποια τάση θα επικρατήσει. Μείνετε εδώ. Δεν μπορεί κανένας να διασφαλίσει το ποιος θα επικρατήσει. Θα κλείσει την εκπομπή.